Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και στους τηλεθεατές σου, φίλε Ανδρέα. Λοιπόν, ο γιατρός λέει ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο. Η ΟΕΛΜΕΚ τι λέει? Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ενώ προλαλήσα ο φίλος ο γιατρός. Εμείς πιστεύουμε ότι με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρέπει να αποφασιστεί η επιστροφή των παιδιών, η φυσική παρουσία των παιδιών. Όπως είπα και πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είναι το θέμα της παράδοσης μαθημάτων, της παροχής στήρων γνώσεων στα παιδιά. Το θέμα είναι η ψυχολογική κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή με τα παιδιά μας. Είναι το θέμα της γενικότερης εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο μέσα στα παιδιά και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Όταν μπαίνουμε στο team για να κάνουμε μάθημα, φίλε Ανδρέα, και η πρώτη κουβέντα που ακούσα από τα παιδιά και από τα 20-25 πόσα είναι, κύριε βαρεθήκαμε, θέλουμε να έρθουμε πίσω. Και είναι κραυγή απόγνωσης αυτή. Δεν το λέω για να συγκινήσω ή για να τονίσω, ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει. Θέλει να είναι, αγαπητέ Θέμη, θέλει να είναι το παιδί στο φυσικό του χώρο. Μάλιστα. Στο σχολείο, έτσι είναι φυσικός χώρος το παιδί, για το παιδί. Ακριβώς από το μισάωρο, δεν είναι, να μην σας πω 10-15 λεπτά, αναλύσκεται στη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι εντάξει, είναι οι συνθήκες δύσκολες. Πρέπει να κάνουν όμως υπομονή. Γι' αυτό και θέση και της ΟΕΛΜΕ και πιστεύω και των οργανωμένων γονιών είναι ότι πρέπει να επισπευστεί η φυσική παρουσία των παιδιών με τα κατάλληλα μέτρα. Μια λύση που ακούω είναι να γίνεται τακτικά το τεστ. Ναι. Αυτό το πράγμα ως οργάνωση έχει από τον περασμένο Οκτώβριο που το ζητούμε, ότι πρέπει να γίνονται τεστ στα σχολεία και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και να συνεχίσουμε. Ναι. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό, για μας άλλη λύση είναι ναι, αυτό που εφαρμόσαμε και τον περασμένο Μάη, να έρχονται έστω τα παιδιά με μικρότερους αριθμούς. Διαφορετικά αυτή η κατάσταση θα δημιουργήσει δυστυχώς άλλα σοβαρότερα προβλήματα που θα είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψουν στα Θρανία τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης. Έχετε πληροφορίες όσον αφορά γυμνάσια και ηλίκια, τι θα συμβεί? Έχετε μιλήσει με Υπουργείο? Ναι, σε μια συνομιλία που είχα την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Υπουργό Παιδείας, μας ανέφερε και ο ίδιος τους προβληματισμούς του για το τι πρέπει να γίνει και όπως μας τόνισε πρέπει να αναμένει αυτή τη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη σημερινή σύσκεψη για να δουν τι εισηγήσεις θα κάνουν και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Το Υπουργείο πιστεύω ήταν με τα όσα είπε η ηγεσία του Υπουργείου υπέρ της φυσικής παρουσίας των παιδιών, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι το Υπουργείο που θα πάρει. Είναι επιστημονική ομάδα, σωστό. Η εισήγηση που θα κάνει θα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν είναι θέμα μόνο των παιδιών της τρίτης λυκείου, που σίγουρα εκεί υπάρχει ένας αυξημένος λόγος, μια αυξημένη πίεση, γιατί τα παιδιά αυτά θα δώσουν εξετάσεις στο τέλος για το μέλλον τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά όπως τόνισα πολλές φορές, πρέπει η φυσική παρουσία να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά, διότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που βιώνουν είναι τραγική. Ναι. Τώρα, μια κουβέντα ήθελα. Επειδή δουλεύει το σύστημα αυτό αρκετές ημέρες, άρα μπορεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα έτσι, σκέψεων. Δούλεψε εξ αποστάσεως εκπαίδευση? Κάλυψε κάποια κενά? Ή ήταν Ανδρέα, για να πούμε ότι κάτι το κάναμε για να το κάνουμε? Όχι. Ακριβώς εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, με την κατοίκον εκπαίδευση και με την παρουσία των συναδέλφων πια στο σπίτι τους για να κάνουν την κατοίκον εκπαίδευση, έπαψαν να υφίστανται όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με τα συστήματα των σχολείων. Αυτή τη στιγμή στα γυμνάσια και στα λύκεια η κατοίκον εκπαίδευση γίνεται πάνω σε οργανωμένη βάση
παρέχεται η εκπαίδευση στα παιδιά, αλλά εμείς πιστεύουμε όσο τέλεια και να είναι η κατοίκον εκπαίδευση, αυτή δεν είναι αρκετή. Να σας πω ότι βρίσκονται και σε εξέλιξη οι άλλες διαδικασίες που αφορούν την παράδοση των βαθμών και αυτά όλα. Δηλαδή οι συνάδελφοι έχουν ήδη παραδώσει τη βαθμολογία τους στα σχολεία, στις γραμματείες. Ναι. Έχουν ελέξει και αυτή τη βδομάδα ετοιμάζονται τα δελτία πρόοδου. Προς το τέλος της βδομάδας θα είναι έτοιμα. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε, εάν δεν θα επιστρέψουν από την 1η του Φεβράρη τα παιδιά για να πάρουν και του αδερφία πρόοδου, πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Θα έρθουν οι γονείς σε ώρες που θα τους ορίσουμε. Όλα αυτά είναι δεδομένα που θα δούμε μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Θέμη Πολυβίου, σε εύχομαι καλή δουλειά και καλή εβδομάδα. Να έχεις. Να ραντεβού ξανά σύντομα. Και πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Πάμε